ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε αποζημιώσεις και μάλιστα αναδρομικές. Σας το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι το ποσό δεν μπορεί και δεν μπορεί του νόμου η αποζημίωση της Προέδρου να υπερβαίνει τα 500 κάτι ευρώ. Άρα δεν θα γινόταν να έχει στους δύο μήνες αναδρομικά 4.000 ευρώ. Αυτό έγινε για καθαρά τυπικού λόγου. Δηλαδή, ποιοι τυπικοί λόγοι. Μηδενίσαμε κάποιους κωδικούς και τα ποσά μοιράστηκαν ισόποσα στους καινούριους. Δεν σημαίνει ότι όσο χρήματα, όσο ποσό είναι καταγεγραμμένο σε ένα κωδικό θα εκταμιευτεί για αυτόν τον σκοπό. Πόσα θα πάρει ο πρόεδρος. Σας είπα, 500 κάτι ευρώ. Γράφετε 500, να μα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Θα το φέρω με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό που σήμερα ψηφίζουμε είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τα μέλη και τους εκπροσώπους της παράταξης του οράματος, η οποία σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα, οι οποίοι άκουσαν αυτά που είχα να τους πω, οπότε αποφάνθηκαν ορθώς εκείνη την ώρα. Θέλω να πω, να επισημάνω το εξής. Ο κωδικός που λέγουμε ότι μηδενίζουμε, δύο κωδικούς μηδενίζουμε, αφορά το ένα, μία ακόμα περιβόητη εισέδιο της οποίας και ο προσανατολισμός ήταν είχαμε στα χαμένα. Μηδενίζεται επίσης ένας κωδικός που αφορούσε στα έξοδα δράσης ίσιδα, ένα πρόγραμμα που και τότε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το είχα καταψηφίσει και όταν ακούσα το λόγο ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να τρέχει ένα παράλληλο πρόγραμμα ιατρικής βοήθειας τη στιγμή που υποτίθεται τα ακούσαμε από την αρχή της συνεδρίασης, λειτουργούσε άψογα το Δημοτικό Ιατρείο. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Προγράμματα για εμβολιασμούς φυσικά και υπήρχαν. Όπου χρειάζεται να σταθεί η κοινοφελής επιχείρηση ή το τμήμα κοινωνικής πολιτικής σε ασθενείς και μάλιστα παιδιά δεν περισσεύει ευαισθησία ή δεν είναι περισσότερο ευαίσθητη κάποιοι από κάποιους άλλους. Αυτό δεν το πουλάμε. Αυτό το δείχνουμε. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό και συγχωρήστε με ένα λεπτό μόνο. Και αν ξέχασα κάτι από τις ερωτήσεις, θα σας τις πω. Σε επικείμενη συνέντευξη τύπου το επόμενο διάστημα θα καταλάβετε ακριβώς ότι ακόμη και το ΠΑΣΟΕ που ενδεχομένως να ψηφιστούν και να αποζημιώνουν την πρόεδρο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τόσο εύκολα να βρεθούν ή δεν θα επιβαρύνουν κάποιον προϋπολογισμό, γιατί από τα στατιστικά στοιχεία που θα έρθουν θα φανεί ότι τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να αυξάνονται ασκώντας την κοινωνική πολιτική. Και όχι αν υπάρχει κοινωνική πολιτική όπως είπαμε. Θα πω επίσης στην κυρία Ρούπα, η οποία κόπτεται για τις αποζημιώσεις ή όχι, ότι οι κοινοφελείς επιχειρήσεις είναι για να τις υπηρετείς και αν χρειάζεται να το κάνω αυτό από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, που είμαι καθημερινά και ας βγει ένας να με διαψεύσει και να συμμαζέψω τα συμμάζευτα, εκεί υπηρετώ. Η κοινοφελής επιχείρηση είναι για την υπηρετείς, όχι για να υπηρετεί τις δικές σου προσωπικές φιλοδοξίες ή τις όποιες τάσεις αναπλήρωσης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πριν πάρει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος, εγώ διέκοψα αναμένω την εξήγηση της κυρίας Πή. Μιλήσατε σύντομα, σας παρακαλώ, δεν έχω χρόνο. Το χειρό όλων όσων ασκούν εξουσία, δεν είδες κανεί παλαιότερα, το έχω μάθει ο κύριος Δήμαρχος, το έχω μάθει και εγώ, ο νεοσύλλεκτος εδώ, είναι η νομιμότης. Νομιμότης των χειρόλων. Όταν αναγράφει ποσόν τάδε, πρέπει να είναι το υπακριβώς μέλλον να εκταμιευθεί για να το ψηφίσουν. Εάν είναι γραφειοκρατική μανούβρα, δεν το ψηφίζουν. Εμείς θέλουμε ότι ευκολύνουμε. Τι θα πάρει ο πρόεδρος, 500 ευρώ. Τι θα πάρει ο πρόεδρος, 324. Χαλάει κάπως την άσκηση. Κύριε Δημήτρη, σας παρακαλώ, έγινε κατά μέρο. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ακυρώστε κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Δεν θα ψηφίσουμε παρά την διάθεσή μας. Να διευκολύνουμε τη λειτουργία ενός μηχανισμού. Είστε πολιτικές εγγραφές. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Κάντε φωνή, κάντε φωνή. Κλείνουμε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Κλείνουμε. Ο κύριος είναι, μάλλον δεν έγινα κατανοητός όταν μίλησα προηγουμένως, θα το πω λίγο πιο εξευρωπαϊσμένα, όχι καλά το λέγω δήμα, εξευρωπαϊσμένα. Η Ευρώπη είναι δημάχια, κύριε. Η
Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της πλην ορισμένων χωρών όπως είναι η Ελλάς δεν έχει καταφέρει να κατοχυρώσει την καταστατική θέση των αιρετών. Η καταστατική θέση των αιρετών είναι κατοχυρωμένη σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες πλην της Ελλάδος. Η καταστατική θέση των αιρετών είναι διεκδίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης τουλάχιστον από μεταπολιτεύσεως και εντεύθυνη. Και εμείς ερχόμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε για αυτό που σειρές ολόκληρες αυτοδιοικητικών επί χρόνια παλεύουν. Και βεβαίως. Σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία, σε λίγο. Και βεβαίως η κατοχύρωση αυτής της καταστατικής θέσεως πιθανόν κάποιος να ξενίζει ή κάποιος άλλος επειδή τυχαίνει να βρίσκονται σε άλλη θέση από αυτή της Δημοτικής Αρχής να θεωρούμε ότι τους δίνει το δικαίωμα να ξεφουλκίσουν, να λαϊκίσουν, να πούν διάφορα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Θα σας θυμίσω μόνο ότι καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο ουδέποτε η δύναμη αλλαγής υπήρξε αντίθετη στην κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Ουδέποτε. Διαφωνούσαμε μόνο ως προς το ύψος των αποζημιώσεων. Και είπα, όταν βούλιαζε η ΒΜΕΛ, η κυρία Καπόκα δεν εισέφρασε ούτε ένα σέντς και όταν άλλαξε ο πρόεδρος που τη βούλιαξε τελείως, το πρώτο του μέλημα ήταν να αυξήσει το μισθό που προέβλεπε ο πρώην Δήμος Κακλειδών από 800 σε 1000 ευρώ. 1500 πήγε στην αρχή. Λοιπόν. Και τώρα με ψημιρούμε για το αν θα πάρει 500 ή αν θα πάρει 250-350. Όσο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η νομιμότητα είναι το χειρό των διοικούντων. Και η νομιμότητα λέει ότι ανοίξει ένα κωδικό και γράφει ένα ποσό. Θα μπορούσε αντί 2 ή 10 ή 20 χιλιάρια να γράψει 10 ευρώ για να ανοίξει ο κωδικός και στην πορεία να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να είμαστε και πιο λαϊκιστές, θα βάζαμε ένα νούμερο στον προϋπολογισμό 500 ευρώ και να ερχόμαστε σήμερα εδώ και να λέγαμε ό,τι λέγαμε και μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες να φέρουμε τροποποίηση του προϋπολογισμού και να πάει το ποσό εκεί που πρέπει να πάει. Αυτή είναι η διαδικασία, κύριε συνάδελφε. Και αυτή τη διαδικασία ψηφίζουμε σήμερα. Θα τονίσω αυτό που είπε η κυρία Πή. Δεν θα στερηθεί τίποτα ο Δημότης της ΧΟ, τίποτα. Αντιθέτως θα εισπράξει ως απολαβές σε έργα, υπηρεσίες και δράσεις πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια κατά πολύ, αυτών των οποίων απείλαψε την προηγούμενη περίοδο. Και μην μου πει κανείς εκ των δημοσιογράφων ότι είναι εύκολη δουλειά σου διότι η προηγούμενη περίοδο ήταν 0, άρα ό,τι κάνεις θα είναι 100% παραπάνω, γιατί θα είναι 100% παραπάνω και από αυτά που είχαμε κάνει την προηγούμενη περίοδο και οι τρεις δήμοι. Άρα λοιπόν μην αγωνιάτε ότι θα στερεθούν οι πολίτες στη ΣΚΟ ούτε στην Πρόνοια, ούτε στον πολιτισμό, ούτε στη ΔΕΙΑΚ, ούτε στη ΒΜΕΛ, ούτε στην ΑΝΕΜ, ούτε πουθενά. Θα έρθουν στο επόμενο διάστημα, σας το λέω για να το γνωρίσετε από τώρα, προτάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων που θα προβλέπετε η αποζημίωση και ανασυνεδρίαση για τα μέλη αλλά και για τις αντιμισθίες αυτών που πρέπει να παίρνουν. Για να το ξεκαθαρίζω αυτό. Διαφορετικά ξαναλέω, πολιτική θα κάναμε μόνο όσοι είχαμε οικονομήσει, εγώ και ο Παυλίδης ας πούμε, και όλοι οι άλλοι θα λείπατε από εδώ. Τώρα, οφείλω να δώσω και μια απάντηση στον αγαπητό φίλο τον Σταμάτη. Ναι, ο Δοπάψου χρωστά λεφτά. Του χρωστά λεφτά διότι την περίοδο διοικήσεως της παρατάξεως του έκαναν εργασία χωρίς να ακολουθήσουν τις σύνομες διαδικασίες. Και αυτό οφείλουμε να το αποζημιώσουμε. Και βεβαίως θα γίνει όπως προβλέπει η διαδικασία. Αυτό είναι η νομοθεσία. Θα μείνει ο άνθρωπος απλήρωτος. Όμως εδώ, επειδή στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και συνεντεύξεις των Προέδρων και των Αντιδημάρχων, να περιμένετε κύριοι συνάδελφοι για να δώσετε και απαντήσεις, να δοθούν απαντήσεις αγαπητέ κύριε Παυλίδη,
στον οριμαγδό των διαταγών πληρωμής που έρχονται καθημερινά στο γραφείο μου, αποφάσεων δικαστηρίων. Από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν δουλειές και τις έκαναν εκτός του πλαισίου της νομιμότητος πλήν των χειρών, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στα δικαστήρια για να πάρουν 800 ευρώ, όταν η αμοιβή του δικηγόρου ξεπερνά τα 500. Εκεί οδηγήθηκαν οι συμπολίτες μας. 1.100.000 ευρώ είναι μέχρι τώρα οι διαταγές πληρωμής που έχουν βγει εις βάρος του Δήμου από την περίοδο της διοικήσεως του οράματος και ορισμένες εξ αυτών από παλαιότερα από ορισμένους άλλους από άλλον Δήμο, εν πάση περιπτώσει, γιατί βάζω όλους τους Δήμους μας. Τελειώνω λοιπόν εδώ. Σταμάτη, έχεις δίκιο. Όμως η διαδικασία είναι αυτή, δυστυχώς. Το είπα αυτό. Το δέχομαι. Δυστυχώς. Δεν θα, μακάρι να μπορούσαμε, Σταμάτη, να το κάνουμε. Να ξέρεις ότι ο κύριος, Παραγκώστος, πρόεδρος του ΧΤΕΛ, αγαπητέ κύριε Παπαδίδη. Αυτή είναι η σας παρακαλώ πολύ. Να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ο Σταμάτης έχει μια αγωνία, ότι ο Δήμος της ΚΟ έχει μήνυση από το ΧΤΕΛ ΑΕ, γιατί κάποια στιγμή που κλάδευαν οι άνθρωποι στη στάση, έσπασε ένα τζάμι. Η υπόθεση αυτή πόσα χρόνια είναι, αγαπητέ? Έξι χρόνια είναι στα μάτια. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Τι να κάνουμε? Αγαπητοί συνάδελφοι,